Πάμε τώρα στη Σταλίδα για να συνομιλήσουμε με τον Πρόεδρο των Ξενοδόχων του Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη. Κύριε Χαλκιαδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς. Και θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Είδαμε και στο ρεπορτάζ από τη Ράνια τη Μωραΐτη, αλλά και από την απευθεία σύνδεση με την Έλλη Κοκάλη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ότι παρά την απόφαση των Βρετανών και των Ολλανδών να βάλουν την Κρήτη σε μία λίστα που χαρακτηρίζεται έτσι αυξημένης επικινδυνότητας όσον αφορά τον κορονοϊό, οι τουρίστες που φεύγουν αυτή την ώρα από το αεροδρόμιο, αλλά και αυτοί που μίλησαν στην Κρήτη TV στη διάρκεια της ημέρας, δηλώνουν περισσότερο ασφαλείς στην Κρήτη από ότι στην πατρίδα τους με την επιστροφή τους. Αυτό νομίζω, πέρα το ότι είναι μια πολύ καλή διαφήμιση, μπορεί να θέσει τις βάσεις για να μην πούμε ότι χάσαμε τελείως την βρετανική και την ολλανδική αγορά μετά από αυτές τις δύο ταξιδιωτικές οδηγίες. Λογικό μου ακούγεται και πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε παρέμβαση πιο ψηλά, δηλαδή είτε ο Υπουργός Τουρισμού είτε ο Πρωθυπουργός να σηκώσουν το τηλέφωνο, να μιλήσουν με τους αντίστοιχους πρωθυπουργούς των χωρών τους και να γίνει μια έκκληση, να μην γίνει για 14 μέρες, να γίνει για πιο λίγο χρονικό διάστημα, για 7 μέρες τουλάχιστον, διότι αυτό το πράγμα στην ουσία είναι πολύ λίγα τα κρούσματα που έχουμε για να βάλουν την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά μας σε πορτοκαλί ζώνη. Ξέρετε, επειδή το ερώτημα αυτό τέθηκε σήμερα στον κύριο Χαρδαλιά, και εγώ θα τολμήσω να το πω, η απάντηση που έδωσε ο κύριος Χαρδαλιάς, εμένα προσωπικά που ασχολούμαι με το τουριστικό ρεπορτάζ αρκετά χρόνια, δεν με ικανοποίησε, δηλαδή δεν κατάλαβα τι ακριβώς ήθελε να πει. Γιατί ναι μεν υπάρχουν επιδημιολογικά στοιχεία που κανείς να αμφισβητεί ότι δείχνουν αύξηση, όμως αυτή η απόφαση και από εσάς τους φορείς του τουρισμού, αλλά και από τους τουρίστες μας χαρακτηρίζεται ως υπερβολική. Την ίδια ώρα, ας πούμε, η Αθήνα έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι η Κρήτη. Μα τα κρούσματα που έχουμε καθημερινά στην Κρήτη είναι πάρα πολύ μικρά, εκτός από μία μέρα που είχαμε διψήφιο νούμερο στο Ηράκλειο. Καθημερινά έχουμε μονοψήφια νούμερα και είναι μικρά τα νούμερα για να κλείσουμε ολόκληρο τον προορισμό στην ουσία. Και τη στιγμή που τηρούνται όλα τα μέτρα με πάρα πολύ ασφάλεια και ευλάβεια, και αν δείτε πώς λειτουργούν τα ξενοδοχεία, λειτουργούν με τρομερή ασφάλεια με όλα τα πρωτόκολλα του νόμου. Οπότε γιατί να κλείσει ο προορισμός από τη Βρετανία και από την Ολλανδία? Κύριε Χαλκιαδάκη, μιλάμε για δύο αγορές. Η βρετανική αγορά είναι η νούμερο δύο αγορά της Κρήτης και η ολλανδική είναι η νούμερο πέντε. Μιλάμε για δύο βασικούς πυλώνες στήριξης της τουριστικής μας βιομηχανίας. Φοβάστε ότι αυτή η απόφαση από δύο σημαντικές χώρες, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Ολλανδία, θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλες χώρες? Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή είχαμε μια τέτοια απόφαση από τη Γερμανία, μπορούμε να πούμε ότι η τουριστική σεζόν τελείωσε? Να τα κλείσουμε τα ξενοδοχεία μας. Πιστεύω ότι πρέπει να το ξαναδούν και πιστεύω ότι αν δουν τα κρούσματα που έχουν οι ίδιες αυτές οι χώρες καθημερινά, δεν συγκρίνονται με τα κρούσματα που έχουν στα νησιά μας. Γιατί τα νησιά μας πρέπει να κοιτάξουν και μετά πρέπει να μας βάζουν στην πορτοκαλί λίστα που μας βάλανε. Ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε από άλλες αγορές, όπως ας πούμε η Γερμανία ή η Πολωνία ή η Γαλλία, τρεις σημαντικές αγορές? Κοιτάξτε, προς το παρόν καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει πει κάτι ή δεν θέλει να κάνει κάτι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και όσο κρατάει η Γερμανία καλά και η Πολωνία και η Γαλλία, πιστεύω ότι ακόμα μπορούμε να ελπίζουμε και στις επόμενες εβδομάδες. Και εχθές είχαμε ένα πολύ θετικό μήνυμα από την Κόντορ ότι θα βάλει πτήσεις μέχρι και τις 28 Νοεμβρίου, που είναι πάρα πολύ καλό μήνυμα αυτό. Και σήμερα από την άλλη είχαμε τη σφαλιάρα από τα δύο κράτη, εχθές το βράδυ από τη Μεγάλη Βρετανία και σήμερα από την Ολλανδία, ότι θα μας βάλουν τους πελάτες που γυρνάνε σε καραντίνα 2 εβδομάδων και 10 μέρες ανάλογα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυτοί που είχαν προγραμματίσει διακοπές μέσα στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο από την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία δεν θα έρθουν, ή κάποιοι θα το τολμήσουν? Αυτή τη στιγμή μέχρι τις 20-22 του μήνα νομίζω δεν υπάρχουν πτήσεις, σωστά? Δεν υπάρχουν πτήσεις, ακυρώνονται όλα τα πακέτα, ακύρωσε η TUI από τη Μεγάλη Βρετανία, τώρα θα δούμε τι θα γίνει αύριο από την Ολλανδία, γιατί ακόμα δεν μας ενημέρωσαν. Οπότε περιμένουμε. Και μιλάμε για μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία, όπως είναι η Corendon, που έχει μια πολύ μεγάλη προσβασιμότητα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και των Χανίων. Σίγουρα, σίγουρα.
τώρα περιμένουμε αύριο να δούμε τα νέα και από εκεί και πέρα ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια παρέμβαση από πιο ψηλά, έτσι ώστε οι μέρες να μην είναι 14, να γίνει μια εβδομάδα, έτσι ώστε από την άλλη εβδομάδα να μπούμε πάλι στην κανονικότητα. Μάλιστα. Κύριε Χαλκιαντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.